σηκώνει επανεγγραφή, δηλαδή να δώσω τα στοιχεία Αντώνης Κουνέλης με όλες τις άλλες πληροφορίες, δεύτερη φορά δεν θα το επιτρέψει. Θα πρέπει να θυμάμαι δηλαδή το παλιό μου password. Ναι, αν δεν το θυμούνται. Και αν δεν το θυμάμαι, το στέλνουν να επικοινωνήσουν με το Λυσίας και να του το. Να του το ξαναστεί. Ή μπορεί να επικοινωνήσουν και με τα εργαστήρια δεύτερων σπουδών διαδίκτυο που μπορούν αυτά να βρουν τη διαδικασία και ωραία, να πάρουν τον κωδικό. Ωραία. Μην κολλήσουμε και σε αυτό. Να μην κολλήσουμε σε αυτό, όχι. Είναι πολύ εύκολο να κάνουν μία εγγραφή τα παιδιά. Από αυτό το μενού εδώ εγγραφή. Έχουν κάνει εγγραφές, Αντώνη, μην το ψάχνεις. Πάρα πολλές. Πάρα πολλές. Σε πολλά πράγματα, οπότε φαντάζομαι δεν θα τους είναι δύσκολο. Για παιδιά μιλάμε, γι' αυτό το λέω. Έτσι ακριβώς. Να πούμε ότι προαιρετικά είναι τα στοιχεία της οδού, του αριθμού, της περιοχής, του ταχυδρομικού κωδικού. Όλα τα άλλα, εδώ στοιχεία ονοματεπώνυμο, είναι όλα υποχρεωτικά, γιατί θέλουν να εξασφαλίσουν και τον νικητή. Δεν μπορεί κάποιος να δίνει ψεύτικα στοιχεία και μετά να διεκδικήσει το δώρο, έτσι. Οπότε, αφού έχουμε εγγραφή, μπορούμε να πάμε να παίξουμε πάμε, λοιπόν, στην. Και για τη δοκιμαστική φάση χρειάζεται η εγγραφή. Όχι, δεν χρειάζεται όχι, η δοκιμαστική. Μόνο για την αρχική όχι, φάση. Μόνο για την αρχική και κατ' επέκταση στην τελική. Ας εδώ πάμε, βρισκόμαστε. Λοιπόν. Εάν θέλαμε να παίξουμε αμέσως να μπούμε στην αρχική φάση απευθείας, θα μπορούσαμε να βάλουμε εδώ την ταυτότητα και το password και να μπούμε στο διαγωνισμό. Εμείς θα έρθουμε σε αυτό το σημείο. Μπορούμε να διαλέξουμε την τάξη. Ποια τάξη θα ήθελες να είσαι, Ειρήνη? Ποια τάξη θα ήθελα να είμαι? Καλή ερώτηση, σε καμία βέβαια. Ας πούμε τρίτη γυμνασίου. Ήταν η πιο καλή μου περίοδος. Τρίτη γυμνασίου. Ναι. Μπαίνουμε λοιπόν στο διαγωνισμό. Δεν είχε πολλά βάσανα. Μετά αρχίζουν τα δύσκολα. Αυτό είναι το περιβάλλον της εφαρμογής. Εδώ, σε αυτά τα σημεία, ορίζονται οι κόσμοι, δηλαδή οι θεματικές ενότητες. Που λέγαμε πριν, ακριβώς, που έχουν 8 αντικείμενα. Όπως και εδώ πάνω, είναι το ίδιο σημείο. Εδώ μου αναλύει και με φράση τι σημαίνει το καθένα. Σπάζω κεφαλιές, φυσικός κόσμος, τόποι, γλώσσα, λογοτεχνία, ιστορία, κοινωνία, πολιτισμός, καθημερινή ζωή. Αθλητισμός διάλεξε, Αντώνη, διάλεξε αθλητισμός. Είμαστε των αθλητικών εμείς. Λοιπόν. Πριν να διαλέξω την κατηγορία, εδώ έχω τον Λυσία, τον σημαντικότερο ρήτορα της αρχαιότητας. Να ξέρουν και γιατί πήρε το όνομα του διαγωνισμού, ακριβώς, τα παιδιά. Έτσι ακριβώς. Ο οποίος δίνει πάλι κάποιες πληροφορίες για το διαγωνισμό και όλες αυτές τις λεπτομέρειες που συζητήσαμε προηγουμένως. Για τους κόσμους, τα αντικείμενα, τους βαθμούς, όλα αυτά. Εδώ πάνω δεξιά υπάρχουν τα αντικείμενα, μου δείχνει τα αντικείμενα που θα επιλέξω, πόσες σωστές απαντήσεις και πόσο χρόνο έχω μέχρι τώρα στη διάθεσή μου. Να διαλέξουμε λοιπόν τον αθλητισμό. Και μας βγάζει ένα στάδιο. Μας βγάζει μία εικόνα. Στάδιο. Ακριβώς. Εδώ δίπλα έχω κάποια εργαλεία που με βοηθάνε να έχω μία καλύτερη απεικόνηση, ακριβώς, με μεγεθύσεις, σμικρύνσεις ή και μετακινήσεις, πατώντας εδώ το χεράκι, γιατί μέσα σε αυτήν την εικόνα θα πρέπει να ψάξω τα κρυμμένα αντικείμενα, όπου το κάθε κρυμμένο αντικείμενο αντιστοιχίζεται σε μία ερώτηση. Και πώς φαίνεται ότι είναι ένα κρυμμένο αντικείμενο, πώς μπορώ να το καταλάβω? Με το ποντίκι, να εδώ σε αυτό το σημείο έτυχα να είμαι και κοντά, ναι. Περνώντας το ποντίκι πάνω στο αντικείμενο, υπάρχει μία έδειξη λίγο πιο φωτεινό, μετακινείται. Αυτό μάλιστα. Τώρα είναι ένα αντικείμενο. Πατάω ένα κλικ πάνω του. Και τι λέει? Μου λέει μπράβο, βρήκες το αντικείμενο και κάτω αριστερά, ίσως να μην φαίνεται καλά στην οθόνη, έχει τη λέξη ερώτηση και τη λέξη συλλογή. Ναι. Η ερώτηση σημαίνει ότι απευθείας διαβάζω και είμαι έτοιμος να απαντήσω. Ή να συλλέξω το αντικείμενο, αυτό θα κάνω τώρα. Οπότε αυτό το αντικείμενο έρχεται στην 8η θέση. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι είναι μια ερώτηση 10 βαθμών. Μάλιστα. Ενώ αν ερχόταν στην πρώτη θέση, θα ήταν μια ερώτηση των 80 βαθμών. Άρα, μάλλον είναι μια εύκολη ερώτηση. Καλά, αφού θα κληθώ να απαντήσω όλες τις ερωτήσεις, τι νόημα έχει πρώτα να τις συλλέξω για να απαντήσω ίσως με τη σειρά, ναι. Συνολικά. Είναι θέμα τακτικής δηλαδή. Μπορεί σε κάποιο σημείο να μην το βρίσκω το αντικείμενο. Οπότε να μην τα βρω και τα 7, γιατί είναι και η πίεση του χρόνου. Να βρω 3-4 αντικείμενα από μία εικόνα, να πάω σε έναν άλλο κόσμο, να βρω άλλα 3-4 και ανάλογα με το ποια βρήκα, να ξέρω τι βαθμούς μπορώ να διεκδικήσω με τα αντικείμενα που έχω βρει. Αυτός είναι ο ρόλος. Άρα ίσως και ένας τρόπος τακτικής, θα λέγαμε, είναι να βρω πρώτα αντικείμενα όσο μπορώ και μετά να αρχίσω ακριβώς, να απαντώ ερωτήσεις. Μετά να απαντάω. Και καλό θα είναι να απαντάω τις πρώτες και μετά να πηγαίνω στις δεύτερες, στις τρίτες, που έχουν γιατί πολλούς βαθμούς. Έχουν μεγαλύτερη αξία. Ακριβώς. Ωραία. Το συνέλεξα λοιπόν το αντικείμενο, να δούμε μήπως και μπορέσω να βρω και ακόμα ένα. Να πας εκεί στο κέντρο. Φώτισε κάτι. Εδώ, ας πούμε, έχει κάτι. Να του. Πού το βρήκες?
Το μυρίζομαι. Εδώ λοιπόν πατάω πάλι ένα κλικ, συλλέγω το αντικείμενο και ήταν και η καλύτερη. Α, των 80 βαθμών. Βαθμολογικής αξίας, ακριβώς. Έτσι λοιπόν, περιηγούμαστε με το χεράκι σε ολόκληρη την εικόνα. Για να ψάξουμε τα αντικείμενα. Ακριβώς. Δεν βλέπω να έχει άλλα όρια, άρα πρέπει να είμαι λίγο πιο σχολαστικός και να βρω τα υπόλοιπα αντικείμενα. Με την να, εδώ άλλο ένα. Να το, και άλλο ένα. Συλλογή. Ωραία. Και αυτό είναι 60. Να δούμε τώρα πώς θα απαντήσουμε. Επιλέγουμε το αντικείμενο. Να την που η ερώτηση. Έχουμε ήδη συλλέξει και έχουμε την ερώτηση μπροστά μας. Τοξοβολία. Η τοξοβολία είναι ένα συναρπαστικό άθλημα. Εντάχθηκε οριστικά στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων το 1972. Έχουμε και το και ακολουθούν ερωτήσεις σωστού-λάθους. Ποια είναι η βοήθεια που έχουμε στα χέρια μας? Εδώ δίπλα μας δίνει το χρόνο. Που αρχίζει και μετράει ακριβώς, αντίστροφα και σε αγχώνει. Παίζεις για 80 βαθμούς. Μάλιστα. Και έχω στη διάθεσή μου μία αριθμομηχανή. Ένα κομπιτεράκι. Το επιλέξω, ακριβώς, ένα κομπιτεράκι. Το κλείνω. Αναζήτηση με μία μηχανή αναζήτησης. Μου έφερε τώρα το Bing. Μπορώ να πληκτρολογήσω οποιαδήποτε άλλη. Δεν, και στο Google μπορώ να μπω. Σωστά. Δεν μας ενδιαφέρει να επιστρέψω στο διαγωνισμό. Θα μπορούσα βέβαια να ανοίξω και ένα δεύτερο παράθυρο του browser μου και να γράψω τη μηχανή αναζήτησης και να αρχίσω να ψάχνω πληροφορίες. Δεν μας απασχολεί. Αυτό που ενδιαφέρει είναι να απαντήσουμε σωστά ή όχι. Το 50-50. Το 50-50 σημαίνει, εδώ μου βγάζει ένα μήνυμα και λέει ότι χρησιμοποιώντας τη βοήθεια αυτή εμφανίζονται μόνο οι δύο επιλογές. Αντί να διαλέξω δηλαδή από 5, θα μου πει να διαλέξω από 2. Αλλά θέλω να τη χρησιμοποιήσω. Αλλά θα δεις, Ειρήνη, ότι δεν μου ενεργοποίησε λίγο το σωστό και το λάθος. Να δείτε και να φορτώσω την ερώτηση. Βοήθεια 50-50, σωστές απαντήσεις. Μου λέει από κάτω ότι στο βοήθεια 50-50, σωστές απαντήσεις είναι 2 και λάθος είναι 3. Αν είχα πολλαπλής επιλογής, τότε θα μου έκρυβε από τις 4 τις 2 και θα με άφηνε να διαλέξω μεταξύ των 2. Τώρα, αν απαντήσω, θα πάρω τους μισούς βαθμούς. Θα πάρουμε τους μισούς. Αυτό σημαίνει 50-50. Λοιπόν, για. Δεν μας το λέει εδώ, παίζουμε για 40. Το γράφει για 41 βαθμούς. Το λέει εδώ, ναι. 40 συν 1 δίνει. Μισό συν 1. Γιατί το 1? Επειδή διαλέξαμε το αντικείμενο. Η επιλογή του αντικειμένου δίνει είναι και ένα βαθμός. Βαθμό. Κατάλαβα. Έτσι. Οπότε οι 40 είναι αυτούς που δίνει η ερώτηση. Προχωράω λοιπόν στο να επιλέξω σωστό, λάθος ή όχι. Τυχαία τώρα κάνει επιλογή. Έτσι, ναι. Δεν τα διαβάζουμε καν. Πάτσα το OK για να δω αν πήρα κάποιου βαθμού. Και αν πάμε λίγο πιο ψηλά. Εδώ θα απαντήσω έξοδος. Εκεί θα μας δείξει πόσους βαθμούς πήραμε στη συγκεκριμένη ερώτηση. Νομίζω ότι εδώ. Στις πληροφορίες. Σκορ. Σκορ και πήραμε 3. 3. 3 στους 41. Δεν την κερδίσαμε την ερώτηση καθόλου, γιατί είχαμε επιλέξει 3 αντικείμενα και έχουμε τους 3 βαθμούς των αντικειμένων. Άρα δεν βρήκαμε τίποτα, Δεν βρήκαμε τίποτα. Και είχαμε στα τελείως αντίθετα. Εντάξει, θέλω το χρόνο, το ηρεμία να ψάξει. Εμείς τώρα κάνουμε δοκιμή, δεν. Έτσι ακριβώς. Εδώ, στο αριστερό μέρος, υπάρχει ένα βαλτσάκι, όπου πατώντας το. Μας δείχνει τι έχουμε συλλέξει. Μας δείχνει ακριβώς το τι έχουμε συλλέξει. Σε πάει στο. Σε πάει στην συλλογή που είχες από τη συγκεκριμένη, ακριβώς. Αφού μόνο εκεί είχαμε συλλέξει εμείς αντικείμενα. Σωστά. Και εδώ πάνω υπάρχουν και άλλες βοήθειες, οι οδηγίες βέβαια του διαγωνισμού, η αναζήτηση στο διαδίκτυο και η εγκυκλοπαίδεια Wikipedia, πολύ χρήσιμη. Αυτό περίμενα, Ειρήνη. Αυτό εδώ δεν μου το έβγαλε έγκαιρα, γιατί ίσως η γραμμή είναι λίγο αργή. Με το βαλτσάκι που πατάμε, μας δείχνει αυτό τον πίνακα με τα αντικείμενα που έχουμε συλλέξει. Μας δείχνει λοιπόν ότι εμείς από την τελευταία κατηγορία έχουμε του πρώτου, του τρίτου και της πρώτης, της τρίτης και της τέταρτης ερώτησης. Και της τελευταίας. Της τέταρτης δεν το έχουμε. Όχι. Δεν βλέπω καλά. Είναι τα τρία αντικείμενα που έχουμε επιλέξει. Και έτσι βλέπουμε. Έχω μια συνοπτική εικόνα του τι έχω κάνει. Έτσι ακριβώς. Νομίζω ότι είναι έτσι τραβηκτικός, να το πω. Είναι αρκετά ελκυστικό, ναι. Και μάλιστα αυτή η εικόνα ελκύει τις μικρότερες τάξεις. Δηλαδή Τετάρτη, Πέμπτη, Έκτη Δημοτικού, που η εικόνα τους εντυπωσιάζει πολύ περισσότερο. Κάποιες απόψεις παιδιών μεγαλύτερης ηλικίας μας είπαν ότι είναι πολύ η εικόνα και ψάχνουμε να βρούμε την ερώτηση λίγο πιο δύσκολα. Εμείς θέλουμε απευθείας να μπούμε στη διαδικασία της ερώτησης. Στο ψητό θέλουν. Ναι, παρόλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραίο το περιβάλλον της εφαρμογής. Και έχει γίνει δουλειά, φαίνεται. Βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι εντάξει, σίγουρα ένας διαγωνισμός που διεξάγεται 15 χρόνια έχει
εμπειρία.